Λοιπόν, την Κυριακή δεν υπάρχει πια αγώνας επικράτειας, αφού σήμερα κλείνει η Βίλα. Και την Κυριακή θα γίνει ατομικό αγώνισμα ασυλίας. Ο νικητής θα κερδίσει την ασυλία, ενώ οι δύο τελευταίοι σε αυτό το αγώνισμα θα είναι υποψήφιοι μονομάχοι. Ξαναλέω, οι δύο τελευταίοι. Την Κυριακή θα δούμε στο αγώνισμα από εσάς τους 8, οι δύο χειρότεροι να βρίσκονται κατευθείαν και αυτόματα στη θέση των υποψήφιων μονομάχων. Αμέσως μετά θα ψηφίσετε και με τη διαδικασία της ψηφοφορίας και έναν τρίτο. Άρα οι υποψήφιοι μονομάχοι από τον αγώνα της Κυριακής θα είναι τρεις. Βέβαια θα υπάρχει και αυτός που θα κερδίσει την ατομική ασυλία. Αυτό συνεχίζει και γι' αυτό τον λόγο γίνεται ο αγώνας, γιατί ο ένας ή η μία από εσάς θα πάρει την ατομική ασυλία και δεν θα τον τρομάζει ή δεν θα την τρομάζει τίποτα για την επόμενη ημέρα. Γιατί αμέσως μετά την επόμενη ημέρα και όχι πια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε αρένα. Άρα λοιπόν μετά την Κυριακή, τη Δευτέρα θα έχουμε αρένα. Και έτσι πολύ γρήγορα θα μάθουμε ποιοι δύο θα είναι οι μονομάχοι από τους τρεις που θα έχουν βγει την Κυριακή. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να πω ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια διαδικασία ψηφοφορίας του κοινού. Και για να καταλάβετε τη διαφορά της διαδικασίας, από αυτή τη στιγμή που μιλάω ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και θα μπορεί ο κόσμος να ψηφίζει όλους σας και να δίνει θετικές ψήφους σε όλους σας, σε όποιον θέλει δηλαδή. Το λέω αυτό και στον κόσμο που μας βλέπει τώρα από την Ελλάδα ή από την Κύπρο. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε να ψηφίζετε τον αγαπημένο σας παίκτη. Μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ξεκινάνε τώρα να ψηφίζουν αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν και κλείνει η διαδικασία ψηφοφορίας στις 2 τα ξημερώματα. Να πω ότι τη Δευτέρα που θα υπάρχουν οι 3 μονομάχοι πλέον, οι 2 από το παιχνίδι και ο ένας που ψηφίστηκε από το παιχνίδι της Κυριακής, αυτός που σήμερα είχε τις περισσότερες θετικές ψήφους, αμέσως σώζεται. Ο ένας παίκτης από τους 3 θα σωθεί από τις ψήφους που θα δοθούν τώρα μέχρι τις 2 από το κοινό και οι 2 θα πάνε στη μονομαχία. Άρα ψηφίζετε σήμερα για να προστατέψετε τον αγαπημένο σας παίκτη ή παίκτρια από την μονομαχία της Δευτέρας. Αφού πλέον τη Δευτέρα, ξαναλέω, θα βρεθούν 3 υποψήφοι μονομάχοι και ο ένας σώζεται από την ψηφοφορία. Τη σημερινή όμως. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τη Δευτέρα θα έχουμε αποχώρηση.